Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κηδών. Σκληραίνει το πούκερ μεταξύ Ρωσίας, Τουρκίας και Αμερικής. Να ζητήσουν συγγνώμη κάλεσε ο Πούτιν τους Τούρκους. Τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι απαντούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έρχεται ξαφνικός θάνατος για τη συντάξη. Περικοπές προτείνεται στο σχέδιο για την αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού. Έργα στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο. Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Σε άμεση υλοποίηση των σκέψεων που υπήρχαν για Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς όπως ανακοινώθηκε από το Πρωθυπουργικό Γραφείο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Προκόπη Παυλόπουλο με αφορμή το ταξίδι στο Ισραήλ, του ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών μετά την επιστροφή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Ρώμη. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το Πολιτικό Συμβούλιο μπορεί να διεξαχθεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς ο Προκόπης Παυλόπουλος επιστρέφει στην Αθήνα το μεσημέρι της Παρασκευής. Κυβερνητικές πηγές προσθέτουν ότι εκτός από το ασφαλιστικό στην ατζέντα θα βρεθεί και το προσφυγικό. Από τα Ιεροσόλυμα, ο Αλέξης Τσίπρας τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, ζητώντας τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, προκειμένου να τις ενημερώσει για το ασφαλιστικό, την πορεία της διαπραγμάτευσης, αλλά και το προσφυγικό πρόβλημα. Η σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών έχει αντικείμενο την ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από το προσφυγικό καθώς και τον διάλογο για την κοινωνική ασφάλιση. Δεδομένου ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση έχει κατεξοχήν χαρακτήρα μακράς πνοής, η κυβέρνηση θεωρεί υποχρέωσή της να αναζητήσει κοινά σημεία με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, εν ώψη και της επικείμενης διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς. Ο μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, αναμένεται να δώσει το παρόν στο Συμβούλιο, χωρίς να δεσμευτεί για όσα τεθούν στο τραπέζι του διαλόγου, ενώ ο Μάκης Βορύδης ζήτησε την παραίτηση της κυβέρνησης. Ο κύριος Τσίπρας ανακάλυψε την αξία της εθνικής συνεννόησης. Επί ποιου θέματος καταρχήν να συνεννοηθούμε? Να συνεννοηθούμε για να μοιραστούμε τα σπασμένα των 8 μηνών συν το δίμηνο το δικό σας. Εάν όμως υπάρχει χρειά συνενέσεως, παρετήστε και επιστρέφουμε στο καθεστώς άντε χωρίς εκλογές. Στηρίζεται κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και προχωράμε από εκεί που το είχαμε αφήσει. Η φόβη γεννηματά και θα παραστεί στο Συμβούλιο ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Τσίπρας θυμήθηκε να μιλήσει για διάλογο τώρα που η κρίση και τα αδιέξοδα της κυβέρνησής του είναι πια ορατά. Ο διάλογος που ζητά είναι προσχηματικός. Αναζητά συνενόχους, συνυπεύθυνους σε ηλυμένες αποφάσεις. Όχι στη συνάντηση από το ΚΚΕ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν πρόκειται να πάρει μέρος σε ένα διάλογο παροδία που έχει στόχο να κάνει το λαό συνένοχο στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης και κεφαλαίου και σε μέτρα όπως είναι η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης που αποτελούν αιτία πολέμου για το εργατικό λαϊκό κίνημα. Ο Σταύρος Θεοδωράκης θα πάει στο Συμβούλιο χωρίς όμως ψευδεστήσεις όπως δηλώνει χαρακτηριστικά. Θα σας θυμίσω ότι είχα πει προεκλογικά για τον κύριο Τσίπρα. Είναι ο άνθρωπος που τη μια μέρα θα σου ζητήσει ιδανικά για να πάρει γάλα για το παιδί του και την άλλη μέρα θα σε καταγγείλει ότι του έδωσες λεφτά και πήγε και μέθησε. Ξέρουμε ότι το μόνο που επιδιώκει ο κύριος Τσίπρας είναι η επανάληψη του ίδιου σεναρίου. Να συμφωνήσουμε στο πλαίσιο και να δώσει εκείνος το περιεχόμενο που θέλει. Ό,τι έγινε και με το μνημόνιό του. Μόνο που την ίδια απάτη δεν μπορείς να την κάνεις δύο φορές, τουλάχιστον στους ίδιους ανθρώπους. Κλιμακωτές μειώσεις στα ποσά που παίρνουν σήμερα 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχοι, ανάλογα με το μισθό και την ηλικία που είχαν όταν αποχώρησαν από την εργασία, θα περάσει από τη Βουλή ως τα μέσα Δεκεμβρίου η κυβέρνηση. Οι μειώσεις θα ξεκινούν από 10% για τις χαμηλότερες συντάξεις και θα ξεπερνούν το 20% για συντάξεις που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ μεικτά. Μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου έρχεται το νέο ασφαλιστικό και μαζί ο ξαφνικός θάνατος για τις συντάξεις όπως τις γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Επί της ουσίας έρχονται μειώσεις σε όλα τα επίπεδα και οι νέες συντάξεις θα είναι πολύ κοντά στα όρια των σημερινών συντάξεων του ΙΚΑ ή ακόμη και μικρότερες, με αποτέλεσμα να είναι εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι που θα δουν σοβαρή μείωση των αποδοχών τους. Σε γενικές γραμμές καθορίζεται η Εθνική Βασική Σύνταξη που προβλέπεται για όλους 384 ευρώ. Αλλά αυτή θα καταβάλλεται μόνο μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας των δικαιούχων. Κακός. Πολύ άσχημο πράγμα και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Όσο γίνεται πιο σύντομα. Να υπάρχει πρόοδος και ευημερία στον τόπο μας.
Με δεδομένο ότι επιχειρείται να παραμείνουν αυτόνομες οι επικουρικές, θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι θα υπάρξει και μείωση των σημερινών συντάξεων κατά 7% κατά μέσο όρο, ενώ παράλληλα θα μπει πλαφόν στα 180 ευρώ. Κάπως έτσι, με το πλαφόν για πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων, η μείωση της επικουρικής θα φτάσει έως και το 12%. Η αναμενόμενη ενοποίηση των ταμείων θα φέρει παράλληλα μείωση από 10 έως και 20% στα σημερινά ποσά των εφάπαξ. Πηγαίνουμε σε μια οργανωτική αναδιάρθρωση με ένα ταμείο και κυρίως με ενιαίους κανόνες για όλους. Για να μην υπάρχουν προνομιούχες ομάδες, όλοι να παίρνουν μια σύνταξη που θα ανταποκρίνεται σε συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης με όρους ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Άσχημα, πολύ άσχημα τα πράγματα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι μειώσεις που αναμένονται στις κύριες συντάξεις είναι οι εξής. Στο δημόσιο από 5 έως 7 κατά μέσο όρο. Στο ΙΚΑ από 2 έως 3% κατά μέσο όρο. Στον ΟΑΕ και το ΤΕΒΕ έως 15%. Και στις ΔΕΚΟ και τράπεζες μειώσεις που θα φτάνουν το 20%. Βολές κατά της Τουρκίας εξαπέλυσε εκ νέου σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγορώντας την Άγκυρα ότι σκοπίμως προσπαθεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο τις σχέσεις με τη Μόσχα. Φαίνεται ότι η τουρκική ηγεσία σκοπίμως οδηγεί τις ρωσοτουρκικές σχέσεις σε αδιέξοδο, δήλωσε ο Πούτιν, τονίζοντας ότι η Μόσχα εξακολουθεί να αναμένει μία συγγνώμη από την Τουρκία για την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού ή την προσφορά αποζημίωσης για τις βλάβες. На самом деле, никаких предупреждений не было. Ни по радиообмену, ни визуально. Вообще не было контактов. Поэтому мы заходили на боевой курс в штатном режиме. Нужно понимать, какая скорость у бомбардировщиков, никакая у истребителя F-16. Если бы нас хотели предупредить, то могли бы показать себя, встав на параллельные курсы. А так ничего не было. Конечно, с нетерпением жду, когда выпишут, чтобы сразу вернуться в строй. Буду просить командование, чтобы меня оставили на данной авиабазе. Я обязан вернуть должок за командира. Κλείνει τη στάση της η Ρωσία ενάντια στην Τουρκία λίγα 24 ώρα μετά την κατάρριψη του μαχητικού αεροσκάφους από την Άγκυρα και τον διπλωματικό πόλεμο που ακολούθησε. Σε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο Ρώσος Πρωθυπουργός ζήτησε από την κυβέρνησή του να ετοιμάσει μέσα σε 2 ημέρες σειρά οικονομικών μέτρων σε αντίπεινα για την επιθετική ενέργεια της Τουρκίας. Όπως διευκρίνησε, τα μέτρα θα αφορούν τόσο το εμπόριο όσο και τις επενδύσεις, καθώς και την απασχόληση εργατικού δυναμικού, τον τουρισμό, τις αεροπορικές μεταφορές, ακόμη και τον πολιτισμό. According to the Turks, the Russian jet flew just over a mile into its airspace and was there for just 17 seconds before they shot it down, raising questions about the Turks' very quick action. Was it in an attack posture? Was it really threatening? Or was it simply violating the airspace of Turkey? Οι αντιδράσεις της Μόσχας συνεχίζονται και σε πολιτικό επίπεδο, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να επανέρχεται σήμερα στο θέμα, κάνοντας λόγο για σκόπιμη προσπάθεια της Τουρκίας να οδηγήσει τις σχέσεις Μόσχας-Άγκυρα σε αδιέξοδο. Πρόσθεσε δε ότι η Ρωσία περιμένει ακόμα μία συγγνώμη από την Άγκυρα για την κατάρριψη του μαχητικού της. Σε τελετή για την παραλαβή διαπιστευτηρίων πρεσβευτών, ο κύριος Πούτιν υπογράμμισε πως η Άγκυρα, εκτός από το ότι δεν έχει ζητήσει συγγνώμη, δεν έχει κάνει ούτε μία προσφορά αποζημιώσεων για τις ζημιές. Στο μεταξύ, οι μεγάλες δυνάμεις πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο περαιτέρω επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ. La question de ce qui se produit en Syrie ou autour de la Syrie et avec l'incident grave. C'est-à-dire un avion russe qui a été abattu par les Turcs sur leur espace, dans leur espace aérien. Je pense que nous devons tout faire pour qu'il y ait une désescalade et pour qu'il puisse y avoir une reprise aussi rapide que possible du dialogue. Denn es ist unser gemeinsamer Feind, der Terrorismus. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, hier entschieden vorzugehen. Und der islamische Staat lässt sich nicht mit Worten überzeugen, sondern der islamische Staat muss mit militärischen Mitteln bekämpft werden. Πρέπει επιγόντως να αντιμετωπιστεί η απειλή των τζιχαντιστών και να βομβαρδιστούν τα προπύργια τους στη Συρία, είπε ο Κάμερον σε μια επεισοδιακή συνεδρίαση στη Βουλή των Κοινοτήτων, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό να ζητά κοινοβουλευτική στήριξη για τη διεύρυνση της συμμετοχής της χώρας στις αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ισλαμικού κράτους. We do face a fundamental threat to our security.
We can't wait for a political transition. We have to hit these terrorists in their heartlands right now. And we must not shirk our responsibility for security or hand it to others. Δείτε στη συνέχεια του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Παράνομες ελληνοποιήσεις ντομάτας βαπτίζουν ελληνικά προϊόντα από Σκόπια και Αλβανία. Φωτιές άναψαν στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης οι θέσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αντί να τρέξει τις εξελίξεις προκειμένου να αλλάξει το ελληνικό ναι στην εισαγωγή την νησιακού ελαιολάδου στην Ευρώπη, εκείνος αρκείται να δείχνει τον υπηρεσιακό υπουργό που στις 17 Σεπτεμβρίου έδωσε το πράσινο φως για την ενέργεια αυτή, αγνοώντας τις συνέπειες για το ελληνικό προϊόν. Μάλιστα, οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Πυρ και Μανία είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Ηρακλείου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τις νέες δηλώσεις που έκανε σχετικά με την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 35.000 τόνων την νησιακού ελαιολάδου. Ο κύριος Αποστόλου χθες ουσιαστικά έριξε την ευθύνη στον υπηρεσιακό υπουργό, καθώς η όλη διαδικασία ξεκίνησε προεκλογικά. Όμως, ο κύριος Τζορτζάκης σήμερα διαψεύδει τον κύριο Αποστόλου. Εγώ συνομίλησα σήμερα το πρωί με τον υπηρεσιακό υπουργό, τον κύριο Μελά, ο οποίος έχει μείνει άναυδος με τις δηλώσεις του κυρίου Αποστόλου. Και όπως και εκείνο φαντάζομαι, το ίδιο θα κάνω και εγώ, θα χαρακτηρίσω τις δηλώσεις του κυρίου Αποστόλου το λιγότερο γελίες. Διότι όταν ήταν υπηρεσιακός υπουργός ο κύριος Μελάς, πήγε ένα έγγραφο στην Κομισιόν ζητώντας για ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθουν ποσότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία όμως αυτή δεν έχει τελειώσει ακόμα και ο κύριος υπουργός είναι αδιάβαστος και θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να ντρέπεται γι' αυτό. Έδωσε την έγκριση την προηγούμενη εβδομάδα, που κακώς την έδωσε. Αντέδρασε μόνο ο Ιταλός Υπουργός Γεωργίας. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Ηρακλείου επισημαίνει ότι εδώ και 10 μήνες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ουσιαστικά απόνα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και καλεί τον κύριο Αποστόλου να πάρει άμεσα θέση και να μπλοκάρει την όλη διαδικασία όσο είναι καιρός, προκειμένου να μην πέσει κι άλλο η τιμή του ελαιολάδου. Ότι έχει το περιθώριο να το διορθώσει. Για να τελειώσει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να πάει στο Ευρωκοινοβούλιο και να ψηφίσουν οι ευρωβουλευτές. Δεν έχει κλείσει λοιπόν κάτι, οπότε καλώς λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχει περιθώριο. Έστω και την τελευταία στιγμή ας αλλάξει ρότα, ας δει και να ενημερωθεί ποιες είναι οι ακριβές διαδικασίες και να κάνει αυτά που πρέπει. Εάν δεν μπορεί να τα κάνει, τουλάχιστον θα πρέπει να παραιτηθεί τις επόμενες ώρες. Μπας και δούμε έναν άνθρωπο στο Υπουργείο, ο οποίος πραγματικά να είναι γνώστη και να μπορεί να διαχειριστεί την καθημερινότητα. Διότι το τελευταίο δεκάμηνο, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που να στηρίζει τον αγρότη, την αγροτική παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει. Τον τελευταίο καιρό εισάγονται μεγάλες ποσότητες ντομάτας από την Αλβανία και τα Σκόπια στην ελληνική αγορά, χωρίς σημάνσεις και τυποποίηση, με αποτέλεσμα τα φορτία αυτά να βρίσκονται στη διάθεση εκείνων που εσχροκερδούν, παίζοντας ανενόχλητοι το παράνομο παιχνίδι των ελληνοποιήσεων, εκμεταλλευόμενοι τη χαμηλή τιμή της εισαγόμενης και χωρίς ελέγχους ντομάτας, εις βάρος της ποιοτικής πιστοποιημένης ντομάτας που παράγει η Κρήτη, τα Φιλιατρά και η Πρέβεζα. Μετά από πρωτοβουλία του ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Παραγωγών εκτός εποχής κηπευτικών και αγροτικών δραστηριοτήτων φυτικής παραγωγής της Ιεράπετρας, το ΙΠΑΤ ενημερώθηκε για τις ελληνοποιήσεις και ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε ελέγχους. Ωστόσο, είναι δύσκολο να βρεθούν στοιχεία γιατί τα κέρδη είναι μεγάλα και τα στόματα στην αγορά κλειστά. Η ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά πορωκυπευτικών επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή την αύξηση των εισαγόμενων ποσοτήτων ντομάτας από την Αλβανία και τα Σκόπια, που βαφτίζονται ως ελληνικές, πλήττοντας την ποιοτική πιστοποιημένη ντομάτα που παράγει η Κρήτη. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Σύλλογος Κρητών Παραγωγών Πολιτών Λαϊκών Αγορών Αττικής κατήγγειλε εισαγωγές και ελληνοποίησης αλβανικών και σκοπιανών ντοματών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε ελέγχους. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα. Οι ελληνοποιήσεις των προϊόντων είναι ένα γενικότερο πρόβλημα με τα προϊόντα. Αλλά αυτό όλο αυτό ελέγχεται, μπορεί να ελεγχθεί από τις υπηρεσίες. Αν τηρούνται οι κανονισμοί και όλα αυτά, ελέγχεται. Μπορεί να ελεγχθεί. Είναι γνωστό ότι στην ελληνική αγορά πολλούνται δεκάδες προϊόντα τα οποία εισάγονται από ξένες χώρες,
όπως και ότι προϊόντα του πρωτογενούς τομέα διατίθενται χωρίς σήμανση και χωρίς τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης προσωπικού στις κατατόπους διευθύνσεις, η έλεγχη είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να συντηρείται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες είναι νόμιμες. Ναι. Έτσι, αυτό που απαιτείται από τον έμπορο που τα πουλάει είναι να αναγράφει τη χώρα προέλευσης. Όπως τα δικά μας προϊόντα γράφουν πάνω χώρα προέλευσης και τον παραγωγό και όλα. Με το GR μας, με τον κωδικό παρτίδα μας απάνω γραμμένο, με όλα. Έτσι, για να μπορούν να ελέγχονται. Αυτά τα προϊόντα γράφουν τέτοια πράγματα. Είναι γνήσια αυτά τα πράγματα, τα στοιχεία. Υπάρχουν τα παραστατικά της εισαγωγής κανονικά. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα οι ελεγκτικές αρχές του Πειραιά πέτυχαν σοβαρό πλήγμα στην παράνομη διακίνηση φορτίων αλβανικής ντομάτας που εισήγαγε χονδρέμπορα στη λαχαναγορά του Ρέντι, χωρίς να υπάρχει κανενός είδους σήμανση στα πλαστικά κυβότια με τα οποία είχαν ταξιδέψει ατυποποίητες από την Αλβανία στην Ελλάδα και χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για την ιχνηλασιμότητα φυτοφαρμάκων στα συγκεκριμένα φορτία. Σε περίοδο προσωρινής ακυχηρίας βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία λίγες ημέρες μετά το φιάσκο των εσωκομματικών εκλογών της περασμένης Κυριακής και τον εμφύλιο που ξεκίνησε. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναζητά τώρα την εταιρεία που θα αναλάβει τη διοργάνωση της εκλογικής διαδικασίας καθώς και την ημερομηνία των εκλογών, ενώ ο στόχος παραμένει 13η Δεκεμβρίου. Μετά την Τώρα Μπακογιάννη και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Παπαμιμίκος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρξε σαμποτάζ στις εσωκομματικές εκλογές της προηγούμενης Κυριακής. Είναι σίγουρο ότι υπήρχε ένα μεγάλο φιάσκο, είναι σίγουρο ότι υπήρχε τεχνικό θέμα, από εκεί και πέρα όμως, εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τίποτα. Δηλαδή και τα αφήνω όλα ανοιχτά. Βεβαίως και τα αφήνω όλα ανοιχτά. Μπορεί να υπήρξε δύο φορά, μπορεί να υπήρξε σαμποτάζ δηλαδή. Βεβαίως και μπορεί να υπήρξε. Από ποιους? Το από ποιους θα σας πω. Θα το αποφανθεί η δικαιοσύνη. Παρέμβαση στα εσωτερικά του κόμματος έκανε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Για τα εσωτερικά μας, δύο μονολόγια, δύο λέξεις μάλλον, που πρέπει όλοι να τις σεβαστούν. Ενότητα και σοβαρότητα. Τίποτα άλλο. Την ίδια ώρα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με επικεφαλής πλέον τον Γιάννη Τραγάκη, κάνει αγώνα δρόμου για την ανάδειξη του νέου Προέδρου πριν τα Χριστούγεννα. Η πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών είναι η 13η Δεκεμβρίου, ενώ δεν αποκλείεται η διαδικασία να γίνει και χειρόγραφα. Σε ένα ενδεχόμενο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, το κόμμα θα εκπροσωπήσει ο μεταβατικός πρόεδρος Γιάννης Πλαγιωτάκης. Ενώ σχολιάζοντας την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ψάξει αλλού για συνενόχους στη διάλυση του ασφαλιστικού, προσθέτοντας ωστόσο πως η Νέα Δημοκρατία είναι ανοιχτή σε συνεννόηση για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Να παραταθούν οι συμβάσεις των εργαζομένων με την κοινοφιλή εργασία τουλάχιστον κατά 3 μήνες, ζητά με ομόφωνο ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων εν ώψη της λήξης των συμβάσεων στις 16 Δεκεμβρίου. Όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Χανίων, η συμβολή των εργαζομένων ήταν τεράστια και στη συντήρηση και ανακαίνιση των σχολικών κτίριων, αλλά και στις τεχνικές εργασίες και την καθαριότητα, ενώ κάλυπταν ανάγκες που χαρακτηρίζονται ως πάγιες και διαρκείς στο Δημοτικό Γυροκομείο, την Πινακοθήκη και άλλα νομικά πρόσωπα. Με μείον 260 εργαζόμενους θα μείνει από τις 16 Δεκεμβρίου ο Δήμος Χανίων, καθώς λήγουν οι συμβάσεις των υπαλλήλων του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητείται από το αρμόδιο Υπουργείο η παράταση της σύμβασης των εν λόγω υπαλλήλων κατά 2 μήνες τουλάχιστον. Τα πεζοδρόμια και ένα αρκετά μεγάλο αριθμό πεζοδρομίων, τα οποία αναπλάστηκαν με τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων. Να πούμε επίσης για την υπηρεσία καθαριότητας, για τα κλαδέματα, την μεγάλη συμβολή που είχαμε. Ακόμα και το λιμαρχείο που βάφεται αυτή τη στιγμή εξωτερικά και εσωτερικά γίνεται με τη συμβολή αυτών των ανθρώπων. Να μην πω λοιπόν περισσότερα, διότι θέλουμε ένα πλήθος από υπηρεσίες, μας φάνηκαν εξαιρετικά χρήσιμοι. Και πραγματικά θα θέλαμε την παράταση της παραμονής τους στο Δήμο μας και φαντάζομαι κάτι ανάλογο θέλουν όλοι οι Δήμοι στη χώρα. Ζητάμε λοιπόν με ένα ψήφισμα το οποίο έχουμε διατυπώσει την κατελάχιστον δίμηνη παράταση της παραμονής τους στο Δήμο μας και
κάθε επέκταση σε όλους τους δήμους της χώρας, διότι ό,τι ισχύει στην Αθήνα ποιος, θα ισχύσει για όλους. Οι υπάλληλοι πεντάμινης απασχόλησης του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας καλύπτουν σήμερα σημαντικές ανάγκες σε κρίσιμες υπηρεσίες του Δήμου Χανίων και η αποχώρησή τους είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει ένα μεγάλο κενό καθώς και λειτουργικά προβλήματα, δεδομένου ότι δεν πρόκειται να αναπληρωθούν. Η ένεση λειτουργίας, η ένεση ζωής λειτουργίας είναι για δεύτερη φορά οι συνάδελφοι με τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας πεντάμινης διάρκειας που αυτή τη στιγμή είναι 260. Λοιπόν, λέμε ότι είμαστε 466 οι υπάλληλοι, οι μόνιμοι, και 260 αυτή τη στιγμή είναι οι πεντάμινοι συνάδελφοι. Λοιπόν, καλούμε όλους, συμφωνώντας με την πρόταση του Δημάρχου, να αναρωτηθούμε πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος μετά τις 16 Δεκέμβρη, που λήγουν οι περισσότερες από τις συμβάσεις των πεντάμινων. Στο Δήμο Χανίων, οι μόνιμοι υπάλληλοι αριθμούν σήμερα τους 466, τη στιγμή που το 2011 έφταναν τους 674. Τα χρόνια που μεσολάβησαν, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού δεν έγιναν, 218 υπάλληλοι συνταξιοδοτήθηκαν και οι ανάγκες καλύφθηκαν πρόσφατα με τους πενταμινίτες υπαλλήλους της κοινοφελούς εργασίας. Οι υπάλληλοι της πενταμινής κοινοφελούς εργασίας είναι ένα πρόγραμμα δυστυχώς ανακύκλωσης και μετάλλευσης των ανέργων χωρίς ενιαία εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα. Παρότι εργάζονται με ωράριο και αντικείμενο μονίμων υπαλλήλων, δεν αμείβονται όπως τους μόνιμους υπαλλήλους. Το αίτημα του Δήμου Χανίων για παράταση των συμβάσεων των υπαλλήλων του προγράμματος στηρίζει και ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Χανίων. Αυτοψία στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των εργασιών, αλλά και στα έργα που γίνονται στην Πλατεία Κορνάρου, πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Χάρη Μαμουλάκη. Ο κύριος Λαμπρινός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των εργασιών. Την Πλατεία Ελευθερίας επισκέφτηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Ηρακλείου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προκειμένου να γίνει ασφαλέστερη η πλατεία για τους πολίτες. Αυτό που απομένει πλέον είναι αμέσως μετά τις γιορτές να ξεκινήσει και η αντικατάσταση του αστικού εξοπλισμού με νέα παγκάκια αλλά και νέο φωτισμό. Είναι έντεχνη εργασία και παραδίδεται εμπρόθεσμα. Κάναμε το πρώτο βήμα, θα προχωρήσουμε σιγά σιγά στο δεύτερο, που είναι η αποκατάσταση του αστικού εξοπλισμού και η αποκατάσταση γενικότερα και ο ευπρεπισμός της πλατείας. Και μετά τον Ιανουάριο, εφόσον έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας, θα προχωρήσουμε σε ουσιαστικότερες παρεμβάσεις, όπως προγραμματίζουμε και όπως μας έχει ζητήσει το κοινό, οι συμπολίτες. Πράγματι, στην Πλατεία Ελευθερίας το πρώτο σκέλος της παρέμβασής μας ολοκληρώθηκε και προχωράμε τον Ιανουάριο, μετά το πέρας των εορτών, στην δεύτερη κλιμάκωση, αν θέλετε, της προσπάθειας πλήρους αποπεράτωσης εδώ της ευρύτερης Πλατείας Ελευθερίας. Η Δημοτική Αρχή θέλει να προχωρήσει και σε εκτεταμένες αλλαγές στην Πλατεία Ελευθερίας, όμως κάτι τέτοιο θα γίνει το προσεχές διάστημα και αφού υπάρξει συμφωνία και με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Πάντως, ο κύριος Λαμπρινός έδωσε τις γενικές γραμμές που θέλει να κινηθεί η νέα Πλατεία Ελευθερίας. Πιστεύω ότι είπε λίγο πράσινο, μια διάβαση ίσως που θα ήταν πιο φυσική από ότι είναι το πλακόστρωτο και ίσως και λίγο υδάτινο στοιχείο. Θα δούμε τι θα προκύψει από τις συνεννόησεις που θα κάνουμε με την αρχαιολογία και θα προχωρήσουμε ανάλογα. Ρούχα, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνονται αυτές τις ημέρες στο Δήμο Ηρακλείου. Οι ποσότητες που θα συγκεντρωθούν θα δοθούν για τις επισητιστικές ανάγκες των χιλιάδων προσφύγων που καταφθάνουν καθημερινά και φιλοξενούνται στη Μυτιλίνη. Ρούχα για παιδιά και ενήλικες, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης καθώς και φάρμακα συγκεντρώνει ο Δήμος Ηρακλείου σήμερα, αύριο και μεθαύριο προκειμένου να σταλούν στο Δήμο Μυτιλίνης για τους πρόσφυγες. Και η ανταπόκριση του κόσμου, όπως τόνισε η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Αριστεία Πλεύρη, είναι συγκινητική, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι πολλοί προσφέρουν από το υστέρημά τους. Η συμμετοχή του κόσμου είναι συγκινητική και είναι συγκινητική για ένα λόγο παραπάνω. Διότι ξέρουμε όλοι ότι ό,τι φέρνει καθένα σήμερα είναι από το υστέρημά του. Είμαστε σήμερα εδώ και με πολύ μεγάλη χαρά μαζεύουμε τα πράγματα τα οποία μας έχουν φέρει οι κάτοικοι του Ηρακλείου, οι φίλοι μας, οι οποίοι προσπάθησαν με κάθε τρόπο από το υστέρημά τους, όπως σας είπε και η κυρία Πλεύρη,
να μαζέψουν και να φέρουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουμε με το δικό μας τρόπο και εμείς τους ανθρώπους στη Μυτιλήνη που έχουν ανάγκη. Έχουμε έρθει σε επαφή με τους φορείς εκεί, είμαστε σε επικοινωνία. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν θα μπορούσε να λείπει από την προσπάθεια να συλλεγούν τα απαραίτητα για τους πρόσφυγες, όπως έχει ζητήσει ο Δήμος Μυτιλήνης, τόνισε η κυρία Πλεύρη, επισημένοντας μάλιστα ότι η προσπάθεια αυτή δεν θα είχε αποτέλεσμα χωρίς τη συμμετοχή πολλών εθελοντικών ομάδων από το Ηράκλειο. Αυτή την προσπάθεια δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να μην έρθουμε εδώ πέρα να βοηθήσουμε, να το κοινοποιήσουμε και όσο μπορούμε να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά χρειάζονται βοήθεια και ειδικά εξαιτίας του ότι είμαστε και αρκετά ευαισθητοποιημένοι στα παιδιά, είμαστε κοντά στα παιδιά. Σε αυτή τη δραστηριότητα που κάνει ο Δήμος δεν θα μπορούσε προφανώς η ομάδα μας να μείνει αδιάφορη και βοηθούμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δείτε στη συνέχεια το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Καλά αλληλεγγύης για την παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Λίθος καλλιτεχνών συμμετέχει αφιλοκερδώς στην εκδήλωση. Ο πόλεμος στη Συρία, η τρομοκρατία και το προσφυγικό ήταν τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην τρομοκρατία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Ο πόλεμος στη Συρία, η έξαρση της τρομοκρατίας και το προσφυγικό βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης που οργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων. Το μέλος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη και της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα, αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία Νίκος Παπαναστάσης, που ήταν κεντρικός ομιλητής, επεσήμανε ότι μέχρι σήμερα προβάλλονται τα αποτελέσματα και όχι τα αίτια που προκαλούν τα γεγονότα. Είναι μια προσπάθεια της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία σε θέματα που έχουν σχέση με τις αιτίες που γεννούν τον πόλεμο, την τρομοκρατία αυτή που ζούμε και όλα τα στοιχεία τα οποία πραγματικά μαυρίζουν τη ζωή μας. Και μάλιστα είναι εξαιρετικά επίκαιρο αυτό το θέμα μετά από τα γεγονότα τα οποία ζούμε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Συρίας, όπου είναι πάρα πολύ εύκολο και ορατό το αποτέλεσμα αυτής της σύραξης. Το ζούμε μέσω της ροής των προσφύγων και των μεταναστών εδώ πέρα στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα τονισμένο οι αιτίες οι οποίες δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Η ένταση στις σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας μετά την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού είναι πιθανό να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, τόνισε ο κύριος Παπαναστάσης, εξηγώντας ότι υπάρχουν παράγοντες που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Ήθελα να τονίσω με αφορμή το γεγονός της κατάρριψης του ρωσικού αεροπλάνου από την Τουρκία, πόσο κοντά είμαστε σε μια γενικότερη ανάφλεξη από έναν παράγοντα ενδεχομένως και αστάθμητο, τη στιγμή που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αυτές οι τεράστιες αρμάδες, οι ναυτικές, τα αεροπλάνα και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα. Στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, φιλοξενήθηκε και έκθεση ζωγραφικής με έργα μαθητών δημοτικού σχολείου, τα οποία είχαν ως θέμα την ειρήνη. Σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση προχωράει ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και καλλιτέχνες του νομού, διοργανώνοντας την ερχόμενη Δευτέρα γκαλά αλληλεγγύης με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων προς ενίσχυση της παιδιατρικής πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 20 καλλιτέχνες θα δώσουν αφιλοκερδώς τον καλύτερό τους σε αυτό για την παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Πρόκειται για τον Γκαλά Αλληλεγγύης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο και αποτελεί πρωτοβουλία του Τιτσιάνο Καλαμπρέζε και στηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Χανίων. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την περίοδο ο απλός πολίτης να παίρνει πρωτοβουλίες όπως έκανα εγώ. Ο καθένας για αυτά που μπορεί να κάνει. Θα βρείτε βοήθεια από το Δήμο, από την Περιφέρεια, ακριβώς αυτό που έγινε με αυτή την πρωτοβουλία. Ξεκίνησε σαν μια απλή ιδέα μεταξύ φίλους, μεταξύ εμένα και τους καλλιτέχνες των Χανίων και μετά μόλις το δήλωσα στο Δήμο βρήκα πολύ ενθουσιασμό για αυτή την ιδέα και μεγάλη υποστήριξη. Καλούμε λοιπόν τους Χανιώτες, όχι με εισιτήριο, αλλά με ό,τι έχει διάθεση ο καθένας να πληρώσει αντί εισιτηρίου για να βοηθήσουμε στην αναβάθμιση της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου μας. Δεν είναι μόνο το κράτος που μπορεί να σε στηρίξει έστω και ελάχιστα, αλλά όλοι μαζί, όλοι εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, την υποστήριξη ο ένας τον άλλο
για να ξεπεράσουμε μερικά από τα προβλήματα που έχουμε. Η γιατρός στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων, Ευαγγελία Μπαλομενάκη, επεσήμανε τα προβλήματα που υπάρχουν στη μονάδα νεογνών του νοσοκομείου. Τι σκεφτήκαμε, αν αυτή η εκδήλωση πάει καλά και μαζευτούν κάποια χρήματα. Στο Νοσοκομείο Χανίων, η Παιδιατρική Κλινική σε γενικές γραμμές λειτουργεί κανονικά. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε φοβερές ελλείψεις. Εξάλλου, είναι μια παθολογική κλινική που δεν χρειάζεται ούτε ιδιαίτερα μηχανήματα και αυτά που χρειάζονται τα έχουμε. Ένα μαύρο στίγμα στη λειτουργία του νοσοκομείου είναι η μονάδα νεογνών, η οποία δεν είναι στελεχωμένη ιατρικά. Οι γιατροί που δουλεύουν εκεί πέρα υποφέρουν τα πάνδυνα με τις εφημερίες. Αυτό δεν είναι του παρόντος και δεν νομίζω ότι αυτή η εκδήλωση θα μπορεί να προσφέρει τίποτα. Είναι στο κράτος η ευθύνη να διορίσει όσο μπορεί νωρίτερα γιατρούς και να δώσει θέσεις μόνιμες. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί, και είναι, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι να μπει η αρχή, η οικονομική αρχή, για να στηθεί μια υποδομή για την εφηβική ιατρική. Η εφηβική ιατρική είναι ένας πολύ μεγάλος τομέας που σε όλη την Ευρώπη και σε όλες τις προηγμένες χώρες υπάρχει χρόνια τώρα. Στην Ελλάδα εδώ και καμιά δεκαετία έχει αρχίσει δειλά-δειλά να παρουσιάζεται αυτή η υποειδικότητα. Όλοι καταλαβαίνουμε τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στο να στηρίξουμε τους εφήβους, να στηρίξουμε τα νέα παιδιά. Όλοι ξέρουμε τι παραπεί παιδική κακοποίηση, τι παραπεί κατάχρηση ουσιών. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη με προαιρετική δωρεά χρημάτων από το κοινό, ενώ θα υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός του Νοσοκομείου Χανίων που χρησιμοποιείται για δωρεές με την ένδειξη για την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου στην Τράπεζα Πειραιώς 6377 03 0021 574 και στο Διεθνή Τραπεζικό Λογαριασμό GR 35 0171 3770 0063 7703 0021 574. Το παρόν και το μέλλον αυτής της χώρας είναι τα παιδιά. Είναι ο πολύτιμος θησαυρός της ζωής μας, είναι ίσως ο σοβαρότερος σκοπός για τον οποίο ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή και είμαστε αποφασισμένοι και εμείς ως Δήμος Χανίων να βοηθάμε οποιαδήποτε δράση μπορεί να δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες έτσι για μια καλύτερη ζωή στα παιδιά. Στον Γκάλα Αλληλεγγύης θα συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Χάρης και Γιώργος Παντερμάκης, Έντμον Αλέξη, Δημήτρης Κολιακουδάκης, Παύλος Ιωνάς και Αλεξία Φαντάκη, Μπέλα Λιονάκη και Γιώργος Μαθιουλάκης, Βαγγέλης Καλαϊτζής, Δημήτρης Ντρουμπογιάννης, Ελίζα Μπενάτη και Δώρα Ρίγα, Γιάς Ματρίο και Πασχαλίνα Καθέα Μαν. Υπαρκτό είναι το φαινόμενο της κακοποίησης των γυναικών και στα Χανιά. Ωστόσο, οι περισσότερες γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας δεν προχωρούν σε μήνυση κατά του ανθρώπου που τις κακοποιεί. Οι επισημάνσεις αυτές έγιναν στο περιθώριο Μερίδας, που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στα Χανιά με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας στις γυναίκες. Η βία κατά των γυναικών είναι πρόβλημα που διαπερνά όλους τους πολιτισμούς, όλες τις χώρες, όλες τις κοινωνίες, ανεξάρτητα από έθιμα ή παραδόσεις, κοινωνική τάξη, μόρφωση και επίπεδο υγείας. Αναγνωρίζεται πλέον ως έγκλημα με άμεσες και έμεσες επιπτώσεις τόσο για τις γυναίκες θύματα όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της. Και στα Χανιά το φαινόμενο όχι μόνο δεν έχει εκλείψει, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Υπάρχει κακοποίηση δυστυχώς. Δεν ξέρω αν είναι και φαινόμενο της κρίσης που βιώνουμε αυτό το διάστημα. Παρά τα αυτά πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε με όποιες δομές υπάρχουν να το εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο γιατί είναι πολύ λυπηρό. Η βία κατά των γυναικών είναι η πιο επέσχυτη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν κάνει διαχωρισμό και πρέπει να πούμε ότι όσο αυτό συνεχίζεται, δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόοδο σε επίπεδο ανάπτυξης, ειρήνης και ισότητας. Στο Δήμο Χανίων λειτουργεί ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, ο οποίος αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου δικτύου δομών υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις γυναίκες θύματα βίας, καθώς και στα παιδιά τους. Διαθέτει 13 δίκλινα δωμάτια που μπορεί να παραμείνει μεγάλο διάστημα μια γυναίκα με τα παιδιά της, ανάλογα αν είναι αγόρι ή κορίτσι και ανάλογα την ηλικία τους μπορεί να παραμείνουν για αρκετό διάστημα και υπάρχει και μια επιτροπή η οποία μπορεί να παρατείνει τη φιλοξενία. Επευκαιρία αυτής της μέρας θα ήθελα να καλέσω την κάθε γυναίκα που έχει μια κακοποίηση στην οικογένειά της να προσέρχεται ή να τηλεφωνήσει στις υπηρεσίες του Δήμου ούτως ώστε σιγά σιγά να αναδεικνύονται τα προβλήματά τους και να μπορεί ο Δήμος και η κάθε υπηρεσία να συμπαραστέκεται στο πρόβλημα. Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Απόστολος Βουλγαράκης, επεσήμανε πως υπάρχουν γενικότερα οι αρμόδιες δομές στο νομό, προκειμένου μια κακοποιημένη γυναίκα να προχωρήσει σε καταγγελία. Να
συστήσουμε στις γυναίκες κυρίως που υπόκειται σε αυτή τη βία ότι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, ακόμα εκτός των εισαγγελικών αρχών και των δικαστικών αρχών, αλλά και στην πρόνοια της κάθε περιφερειακής ενότητας, και είμαστε σε θέση μέσα από τις υπηρεσίες που έχει το κράτος να βοηθήσουμε να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Οι επισημάνσεις αυτές έγιναν στο περιθώριο εκδήλωσης για την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης βίας στις γυναίκες. Το έργο «10 μικροί νέγροι» της Αγκάθα Κρίστη ανεβάζει τη θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Οι παραστάσεις, οι οποίες ξεκινούν αύριο, θα πραγματοποιηθούν στο Βενιζέλιο 2 Χανίων. Ποιο ανομολόγητο μυστικό κρύβει το σπίτι? Είναι πράγματι ένοχοι που έχουν γλιτώσει την τιμωρία? Ποιος είναι επιτέλους αυτός ο κύριος Νόστος? 10 μικροί νέγροι είναι η θεατρική παράσταση που θα ανοίξει στις 9 το βράδυ της Παρασκευής στην αυλαία της από τους δικηγόρους των Χανίων. Πρόκειται για ένα από τα πιο διάσημα αλλά και ένα από τα σκοτεινότερα μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστη. 10 άνθρωποι διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης, διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικών καταβολών βρίσκονται προσκαλεσμένοι ενός πλούσιου ανθρώπου σε ένα απομονωμένο σπίτι που βρίσκεται σε ένα επίσης απομονωμένο νησί. Ουσιαστικά κανείς δεν γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του σπιτιού και οικοδεσπότη. Βρίσκονται συγκεντρωμένοι εκεί, προσπαθούν να ανακαλύψουν για ποιο λόγο βρέθηκαν προσκεκλημένοι του. Είναι γνωστό ότι οι δικηγόροι έχουμε μια διαστροφή με το επάγγελμά μας και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε πάλι ένα έργο που έχει να κάνει, σχετίζεται με τη δουλειά μας, γιατί το έργο που θα ανεβάσουμε αυτές τις μέρες αναφέρεται στο έγκλημα και πώς κάποιος άνθρωπος οθείται σε αυτό. Ίσως ένα από τα ωραιότερα και ατμοσφαιρικότερα θρίλερ μυστηρίου. Οι συνάδελφοι οι οποίοι συμμετέχουν έχουν εργαστεί με πολύ κόπο, έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό επί 6 και πλέον μήνες. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων προσπαθεί μέσα από τα μέλη του και δημιουργεί δράσεις όχι μόνο στον πολιτισμό αλλά σε πάρα πολλούς τομείς, όπως είναι στο περιβάλλον, στον επιστημονικό τομέα και στον κοινωνικό τομέα. Πιστεύουμε ότι η αυριανή θεατρική παράσταση θα είναι μια ακόμα από τις επιτυχημένες παραστάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 27, 28 και 29 Νοεμβρίου, αλλά και στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου στο Βενιζέλιο 2 Χανίων στις 9 το βράδυ. Θα περιμένουμε να έρθετε, να μας δείτε, τα σχόλιά σας, την κριτική σας για να βελτιωθούμε, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει πολύ το Δικηγορικό Σύλλογο και τους συναδέλφους μας, και θα θέλαμε έτσι να έχει μέλλον αυτή η θεατρική ομάδα. Η είσοδος είναι 8 ευρώ και σας περιμένουμε όλους να απολαύσετε αυτό το πολύ ωραίο θεατρικό έργο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων δείχνει για μία ακόμη φορά το κοινωνικό του πρόσωπο, καθώς τα έσοδα από τις παραστάσεις θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η θεμελίωση του ιστορικού περιβάλλοντος του μαθητικού εντύπου στα Χανιά και στην Κρήτη, καθώς και η καταγραφή των μαθητικών προβληματισμών και απόψεων μέσα από τα σχολικά και διασχολικά έντυπα που υπάρχουν ήδη ή που πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον, θα απασχολήσει την ημερίδα σχολικού εντύπου που θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Την ημερίδα διοργανώνουν ο Σύλλογος Νεανικής Δημοσιογραφίας, Τύπος και Ουσία Λευτέρης Δασκαλάκης, η Κεπαιδί ΧΚΑΜ, ο Σύλλογος Δασκάλων και η ΕΛΜΕ. Μικροί δημοσιογράφοι έγιναν δεκάδες μαθητές από σχολεία των Χανίων που συμμετείχαν στη δημιουργία μαθητικών εντύπων του προηγούμενου σχολικού έτους, τα οποία παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης αλλά θα παρουσιαστούν και το απόγευμα της Παρασκευής κατά τη διάρκεια ημερίδας στο Πνευματικό Κέντρο. Η ημερίδα αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση για το δεύτερο Παγκρίτιο Διαγωνισμό Δημοσιογραφικών Δεξιοτήτων. Η σημερινή δημιουργία των μαθητών δεν βγήκε από παρθενογέννηση, αλλά βασίζεται στο παρελθόν. Και το παρελθόν αυτό ξεκινάει από πάρα πολύ μακριά. Στην Κρήτη ξεκινάει από την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας. Φέτος θα μιλήσουμε για το μαθητικό νεανικό έντυπο στα Χανιά την περίοδο του Μεσοπολέμου, όπου είχαμε μια πραγματική άνθηση του μαθητικού νεανικού εντύπου, όπου είχαμε 8 με 9 νεανικά έντυπα όλη αυτή την περίοδο. Θα μιλήσουμε γι' αυτά,
αλλά περισσότερο θα σταθούμε σε ένα πραγματικά σπουδαίο περιοδικό, τα χρόνια 1935-36 που έβγαινε στα Χανιά για μαθητές δημοτικού σχολείου στο Κρητικόπουλο. Φέτος, λόγω της ποσότητας των εντύπων ή άλλων παρεμφερών εργασιών, έχει γίνει ένα σοβαρό ποιοτικό βήμα διαχωρισμού των δύο ημερίδων, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Νεανικής Δημοσιογραφίας, Τύπος και Ουσία Γιώργος Δασκαλάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Τα μηνύματα είναι κάτι παραπάνω από ελπιδοφόρα και είναι ένα κομμάτι που μάλλον δεν το έχουμε πάρει πολύ στα σοβαρά σαν κοινωνία. Δηλαδή, θεωρούμε ότι ένα εντύπο είναι η δουλειά μιας χρονιάς που τη βγάζουν τα παιδιά για να την πουλήσουν μισό ευρώ, να βγάζουν τα λεφτά ή την εκδρομή και τέτοια πράγματα. Ενώ πρόκειται για κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό. Πρόκειται για την ανάγκη των παιδιών για έκφραση και νομίζω ότι ο καλύτερος φορέας να το αναδείξει αυτό είναι η Σύλλογη των Εκπαιδευτικών, που είναι μια πολιτιστική ομπρέλα για τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης. Από τη μεριά της, η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Χανίων, Ντίνα Κληρονόμου, ανέφερε ότι οι δουλειές που γίνονται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία των Χανίων αξίζουν τη δημοσιοποίησή τους. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δίνουν την ψυχή τους σε τέτοιου είδους έντυπα. Είναι πέρα από το σχολικό πρόγραμμα. Εμβαθύνουν. Είναι ποιοτικός χρόνος τόσο για τα παιδιά όσο και για τους δασκάλους. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα δημιουργεί σκεπτόμενους πολίτες. Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων, Άρης Ρέτος, αναφέρθηκε στην κοινωνική σημασία μιας τέτοιας προσπάθειας. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι δημοκρατικές αξίες γνωρίζουν μια κρίση. Κρίση αποδοχής. Η ζωή μας έχει μπει σε μια φάση όπου συνεχώς και περισσότερο οι θεσμοί, φορείς που δεν αφορούν την, δεν έχουν κάποια αιρετή, ας το πούμε έτσι, διάσταση, καθορίζουν όλο και περισσότερο τη ζωή μας. Αυτό για το ζήτημα του σε ποια φάση δημοκρατία ζούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι η ενημέρωση, η σωστή ενημέρωση, είναι βασικός πυλώνας της δημοκρατικής συνείδησης. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Το βιβλίο «Η ιστορία της Κρήτης» σε κόμιξ παρουσιάζουν οι εκδόσεις Cretan Comics το ερχόμενο Σάββατο το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Πρόκειται για ένα βιβλίο που διηγείται τη μεγάλη περιπέτεια του νησιού από τη δημιουργία του ως και τις μέρες μας. Την ιστορία της Κρήτης σε μόλις 56 σελίδες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να κατανοήσουν με ευχάριστο τρόπο όσοι διαβάζουν το βιβλίο του Παναγιώτη Γιάκα με τίτλο «Ιστορία της Κρήτης σε κόμιξ». Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου που κυκλοφορεί από την Cretan Comics σε Κρήτη και Αθήνα. Ο μινωικός πολιτισμός, η ενετική αναγέννηση που επηρέασε όλη την Κρήτη, η τουρκοκρατία, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ακόμα και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οικονομία του τουρισμού που πάλι άλλαξε την εικόνα του νησιού. Υπάρχουν κάθε επεισόδιο, νομίζω ότι έχει τη δική του σημασία και επιπλέον πέραν αυτού νομίζω ότι είναι και ακριβώς επειδή η Κρήτη και γεωπολιτικά, επειδή βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου, επηρέασε είτε τον κόσμο είτε όταν όλος ο κόσμος ήταν η Μεσόγειος, αλλά ακόμα και όταν ο κόσμος έφυγε από τη Μεσόγειο συνέχιζε να επηρεάζει, οπότε θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο είναι μια μικρογραφία της ιστορίας του κόσμου. Η ιστορία της Κρήτης. Δύσκολα είναι λίγα τα εγχειρίδια ή οι δημιουργίες οι οποίες παρουσιάζουν την ιστορία της Κρήτης συγκροτημένα και με ένα συνοπτικό τρόπο. Νομίζω ότι η προσπάθεια του κυρίου Γιάκα και της Cretan Comics αξίζει την ενθάρρυνση της περιφέρειας Κρήτης. Αξίζει να δοθεί το μήνυμα από την περιφέρεια Κρήτης ότι οι νέοι δημιουργοί, από όποιο μετερίζει και αν βρίσκονται, αξίζουν να προσπαθούν και να αξιοποιούν το πλούσιο πολιτιστικό, ιστορικό και όχι μόνο πλούτο το οποίο διαθέτει η Κρήτη και να προβαίνουν σε τέτοια σημαντικά εγχειρήματα. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί με επιστήμονες σχετικά με την συγκεκριμένη έκδοση. Συγκεκριμένα θα παραβρεθεί η Χαράη Ανδρεάδου, η οποία είναι σχολική σύμβουλος υπεύθυνη για θέματα ιστορίας και παιδαγωγικής. Θα είναι επίσης ο Νίκος Ολίτινας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν απευθύνεται μόνο στα μικρά παιδιά
τουλάχιστον αυτή ήταν η πρόθεσή μου. Το βιβλίο έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά. Θα ήθελα, δηλαδή, πρόθεσή μου ήταν να το διαβάσουν και οι μικροί και οι μεγάλοι, και τα μεγάλα παιδιά, δηλαδή, τα μεγάλα μικρά παιδιά, και οι ξένοι που επισκέπτονται το νησί. Νομίζω ότι είναι μια καλή σύνοψη για κάθε επισκέπτη και για κάθε ντόπιο, να μπορεί με εύληπτο τρόπο να κατανοήσει την ιστορία του νησιού που είναι και τόσο πλούσια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις και η πρόγνωση του καιρού. Όλα τα νέα της επικαιρότητας, καθώς και τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές τηλεοροσκήδων, μπορείτε να τα παρακολουθείτε και στο site του σταθμού www.kidon.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην τηλεόραση Κίδων. Ακολουθεί η πρεμιέρα της εκπομπής On Air με τον Θανάση Πενεσάκη. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.